καλούσε εκεί πέρα να ρίξουμε τα στήκια από τη μέρα που σε σταμάτησε για την τουριστική περίοδο. Γιατί εκεί είναι επικίνδυνο να εδώ, αλλά εκεί είναι πραγματικά κοντά που θα μέσουν μετά την. Έχει φτάσει στο κόμπο στο χθένι. Η υπομονή έχει τα ωριά τη. Τα περιθώρια που μας είχε δώσει ο Δήμαρχος περάσανε. Και όχι μόνο χάναμε ανοχή στο ότι ένα χρόνο μας ζήτησε ανοχή εδώ και είχε γίνει, πριν ένα χρόνο έλεγε τα ίδια πράγματα. Όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, έπαιρνε το φορτίο το χιλιομόδι το 80 με 90% όλης της Κορινθίας. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Εσείς τώρα θα συνεχίσετε ή απέφευγε? Εμείς θα συνεχίσουμε, εμείς έχουμε τα αιτήματά μας, θα θέσουμε τα αιτήματά μας στο Δήμαρχο και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Από εδώ και πέρα το ηχοματήριο θα παραμείνει κλειστή. Από εδώ και πέρα θα παραμείνει κλειστή, ναι. Θα είστε ομάδα περιφρούρησης, τι θα γίνει? Θα είμαστε πάντα ομάδα περιφρούρησης, την οποία αποτελείται από 10 άτομα. Αυτή θα την επιλέξουμε εδώ η επιτροπή η δικιά μας, πώς θα φυλάγεται και πώς θα συντονίσουμε. Για να μην είναι κάποιος ότι δεν δέχεται τα σκουπίδια των άλλων περιοχών. Του Δήμου σας, δηλαδή της περιοχής σας, του διαμερίσματος. Το ίδιο πράγμα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε την αρχή, η χωματερή είναι παράνομη. Ναι. Έχει πρόστιμο, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει χιλιομόδι στη μέση, είναι δήμος Κορινθίων. Είναι παράνομο και για το χιλιομόδι. Εσείς θέλετε να κλείσει οριστικά και εμείς πάνω απ' όλα προσπαθούμε να βρούμε λύση. Κατανοούμε το πρόβλημα, κατανοούμε ότι υπάρχουν χωματερές που είναι και αυτές παράνομες, αλλά όχι όλο το φορτίο του χιλιομόδι. Να γίνει η ίδια κατανομή. Λέχει ο Άσο Περιγιάλη. Όλες οι παραλίες, Αλμυρί, τα σκουπίδια ερχόντουσαν εδώ. Εμείς αποφασίσαμε με αυτή την κίνηση να την κλείσουμε ώστε να βρεθεί οριστική λύση. Θα συνεχίσετε? Βεβαίως θα συνεχίσουμε, μέχρι να γίνει σωστή κατανομή. Μας μιλάγανε για 5 αυτοκίνητα την ημέρα, 6-7, εδώ μετρηθήκανε 27 αυτοκίνητα μέσα σε μία μέρα. Αυτό πάει να πει ότι σε όλο το Δήμο Κορινθίων λοιπόν τα σκουπίδια ερχόντουσαν εδώ πέρα. Το γνωστό πρόβλημα των παράνομων χωματερών πλέον έφερε τον κόσμο του χιλιομοδίου στην πλήρη αγανάκτηση, και λέω πλήρη αγανάκτηση γιατί είναι καιρό που η τοπική κοινωνία δείχνει κατανόηση και υπομονή. Αλλά δυστυχώς έφτασαν πέρα από τα όρια τους και δεν μπορεί να κάνουν άλλο υπομονή. Και θέλω να πιστεύω, γιατί με ειδοποίησαν και εμένα να έρθω για συμπαράσταση και δεν μπορούσα άλλωστε να αρνηθώ, τη συμπαράσταση, όχι τη σύμφωνη άποψη σε όλα τα αιτήματα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα δείγμα αγανάκτησης στο σημερινό, το κλείσιμο της χωματερής. Υπάρχουν κάποια αιτήματα από τους κατοίκους, όπως η συνέχιση της επιχωμάτωσης, ώστε να γίνει πλήρη επιχωμάτωση, η δίκαιη κατανομή, δηλαδή δυστυχώς ο μεγαλύτερος όγκος των αποτιμάτων έρχεται στην χωματερή του χιλιομοδίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση των απορριμμάτων μέσα στην παράνομη χωματερή. Εάν ανέβετε πάνω θα δείτε πραγματικά το μέγεθος του προβλήματος, είναι τεράστιο. Η βρώμα και η δυσοζεία πλέον είναι πολύ αισθητή και αφόρητη και γι' αυτό οι κάτοικοι αντίδρασαν έτσι. Και τέλος, με τη δίκαιη κατανομή, μέχρι να υποδειχθεί κάποιος καινούριος χώρος όπου η περιφέρεια θα μπορέσει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Γιατί ήδη, όπως θα γνωρίζετε, έχει ήδη μπει ένα πρόστιμο 22.000 ευρώ στο Δήμο Κορινθίων για τη χωματερή χιλιομοδίου, όπως και στις άλλες χωματερές μας. Πιθανότατα θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο μας. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα, με βάση την εξέλιξη αυτή, την τύχη που έχουν οι μεγάλοι Δήμοι, οι υπόλοιποι της Πελοποννήσου, κάτι ανάλογο που συμβαίνει στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στη Σπάρτη και σε ένα πολύ μεγάλο σημείο και στο Άργος. Δηλαδή να έχουμε δυσκολία στην αποκομιδή. Στην αποκομιδή θα μπορούμε να την κάνουμε όπως την κάνουμε τώρα, όμως στην διάθεση των απορριμμάτων. Πραγματικά ο χώρος εδώ πέρα στο Δήμο Τερνέας έπαιρνε ένα πολύ σημαντικό όγκο των απορριμμάτων ολόκληρου του Δήμου, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα τεχνικό με κάποιο όχημα του Δήμου, εργαλείο του Δήμου, σκαπτικό ερπίστρια, το οποίο δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες άλλης χωματερής
και έτσι αρκετά μεγάλος αριθμός απορριμμάτων ερχόταν εδώ στην περιοχή της Ενέας. Όμως, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ειδικά στο διάστημα στο οποίο ήμουν εγώ αντιδήμαρχος, ότι είχα κάνει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια ώστε να επιχωματώσουμε το χώρο εδώ στον χαδά εδώ της Ενέας, και πραγματικά αυτό αναγνωρίζεται από τους κατοίκους εδώ, ότι είχε γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια ώστε να επιχωματωθεί. Και πήγαινε καλά. Έχει περιφραχθεί ο χώρος, τοποθετήσαμε τις δεξαμενές τις οποίες προβλέπονταν από τον νόμο και υποσχεθήκαμε στους κατοίκους εδώ πέρα ότι θα φέρουμε και φύλακα για να φυλάσει την περιοχή. Αυτό θα γίνει φυσικά με τον διορισμό, με τις προσλήψεις φυλάκων, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή κάποιοι λένε εκεί πέρα τόσο καιρό και δεν έχει. Εγώ πραγματικά σας μιλάω, δεσμεύτηκα και του ζήτησα την ανοχή για ένα μήνα, σαν αντιδήμαρχος Κορινθίων, την ανοχή για ένα μήνα ώστε να υλοποιήσω τις δεσμεύσεις. Σίγουρα, επειδή πραγματικά πιστεύουν και οι ίδιοι ότι δεν έχουν γίνει κάποιες προηγούμενες προτάσεις, δεν έχουν υλοποιηθεί, γι' αυτό προχωρήσαν αυτή την κίνηση. Όμως εγώ, και εν όψη και των μέρων των κάψωνα των οποίων επικρατεί στη χώρα μας και στην περιοχή μας αυτές τις μέρες, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ κακό και για τη δημόσια υγεία και για την υγιεινή του κόσμου, όλοι, μικρά παιδιά και μεγάλη ηλικία, να μένουν τα σκουπίδια μάζευτα. Φαντάζεστε, σωρούς σκουπιδιών με 45 και 50 βαθμούς έξω στον ήλιο εκτεθειμένα, τι προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν στην δημόσια υγεία και στην υγιεινή του κόσμου. Εγώ ζητάω από τους κατοίκους για άλλη μια φορά ήρεμα. Συζητήσαμε εδώ σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Δεν είχαμε καμία αντιδικία με τα παιδιά, ούτε έχουν κάτι προσωπικό. Σε πολύ καλό κλίμα συζητήσαμε και ζητήσαμε εδώ πέρα την ανοχή για ένα μήνα να κάνουν πράξεις και θα κάνω, δεσμεύομαι μπροστά στην κάμερα. Κύριε Στεφανή, δεσμεύω να υλοποιήσω αυτά τα οποία τους πρότεινα και αυτά τα οποία μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω για αποφάσεις της ΦΟΣΔΑ, της ολοκληρωμένης διαχείρισης, φορέα διαχείρισης ολόκληρης της Πελοποννήσου, που μιλάει για δηματοποιητή, που μιλάει για προχωρημένες ενέργειες του κυρίου Τατούλη. Δεν μπορώ να είμαι αυτός εγώ που θα δεσμευτώ για αυτά. Α, για αυτά όμως μπορώ να δεσμευτώ και για τις κινήσεις τις οποίες θα ακολουθήσουν στον επόμενο μήνα. Είμαι ξεκάθαρος και ζητάω στον κόσμο να σταματήσει έστω και να κάνει σήμερα μια μέρα προσωρινά και συμβολικά κατάληψη του χώρου και για ένα μήνα να μου δώσει το δικαίωμα να μπορέσω να τους αποδείξω ότι αυτά που λέω θα τα κάνω πράξη.